Και οι έξι δυστυχώς δεν τα καταφέρατε στη μαγιονέζα και θα μπείτε σε διαδικασία αποχώρησης. Εντάξει, στεναχωρέθηκα λίγο, αλλά όλα καλά. Είναι αδικία που με τέτοια μαγιονέζα πήγα σε δοκίμαση αποχώρηση. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Τα μόνο συναισθήματα που είχα ήταν εκνευρισμός και αδικία. Με ικανοποίησαν πολύ και τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια, γιατί δέχομαι την κριτική, ειδικά από σεφ σαν και αυτούς. Είμαι εδώ για να μάθω. Έρχεται ο κύριος Καρμούτσος και μου συμβουλεύει για το καλαμάρι να το κόψω παράλληλα και από τις δύο πλευρές, ώστε έτσι να γυρίσει, να μου γυρίσει πιο εύκολα. Από εκεί και πέρα άκουσα τη συμβουλή του, αλλά δεν την ακολούθησα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα και κάνω focus είναι ότι δεν μου βγάζει αρκετό καφέ. Ενώ έχεις ψήσει πολύ καλά το κρέας σου, αν είχες δώσει σε αυτή τη σάλτσα που έχεις λίγο περισσότερη ένταση στον καφέ, θα αναδείκνει όλο το πιάτο. Θα ανέβαζε όλο το πιάτο πάρα πολύ ψηλά. Πολύ νόστιμο πιάτο. Δεν βρίσκω ούτε και εγώ τον καφέ. Το μπρόκολο σου έχει ξεφύγει στο βράσιμο για μένα. Αλλά είναι ένα πολύ νόστιμο πιάτο που δεν έχει κάποια σχέση με τη σημερινή δοκιμασία, νομίζω. Η κριτική λοιπόν που άκουσα νομίζω ότι απαντάει κιόλας στους φόβους μου, διότι δεν πολύ κατάλαβα το ζητούμενο σήμερα. Νομίζω ότι αυτό φάνηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κριτές για τα καλά τους λόγια όσον αφορά την τεχνική μου. Παρ' όλα αυτά, η αστοχία είναι ξεκάθαρη όσον αφορά τον καφέ. Το στρναγκάθι θα έπρεπε να φαίνεται όχι μόνο στη γεύση, αλλά και οπτικά. Το στρναγκάθι έβγαινε πάρα πολύ ωραία, το κυριαρχούσε στο πιάτο μου. Είμαι εδώ για να μάθω. Μου ήρθε να βγάλω τα κλάματα. Δεν γίνεται σε ένα πιάτο να έχεις πουρέ από πατάτα Περού, γλυκιά, κουνουπίδι το οποίο είναι γλυκό και σάλτσα σοκολάτας και πάπια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πιστεύω ότι είμαι ένα από τα άτομα τα οποία έχουν μαγειρικό, ας πούμε, στυλ. Μαγειρικό στυλ για να αποκτήσεις θέλει πολλά χρόνια. Ποιος από τους δυο σας πιστεύεις ότι έχει προσφέρει περισσότερα στο διαγωνισμό, εσύ ή ο Λεύης? Μπορεί να ήμουν στη δύσκολη θέση που αποχώρησα, αλλά θεωρώ και μπροστά στο Λεύης ότι εγώ είμαι αυτός που έχει προσφέρει περισσότερα. Ο Γιώργος είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, διότι η ειλικρίνεια και ο κώδικας ηθικής του τον χαρακτηρίζουν. Αυτό που λέει αυτό και είναι, και αυτό που λέει εμένα προσωπικά μου αρέσει. Πολύ καλό παιδί, τα γνωστά που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά για τον Γιώργο πάντα μιλάμε. Αυτό το χαμόγελο αυτό έχει πολύ, το χιούμορ του. Πώς γίνεται να μην μιλήσουμε για το χιούμορ του σε αυτό το σημείο και τα καπέλα του. Ο χαρακτήρας του εκφράζεται και στη μαγειρική του. Είναι λίγο άναρχος, αλλά δουλεύει. Και το αποτέλεσμα που φέρνει μπορεί να μην είναι πάντα τέλειο, αλλά έχει χαρακτήρα, έχει κάτι που λείπει από πολλούς μάγειρες. Αυτό είναι το χαρτάκι του αριθμού του πάγκου μου όταν πέρασα στην πεντάδα. Να το δώσω στο Μίτσο, γιατί για μένα είναι το νούμερο ένα. Ευχαριστώ, φίλε. Δημήτρη, δυστυχώς όμως για σένα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι άφησες μια Παρασκευή εκτός πιάτου. Ρίσκαρες, αλλά δυστυχώς δεν σου βγήκε. Δεκτό. Μπράβο. Mm-hmm. Τι λες τώρα, χαρά μου. Θεωρώ και μπροστά στο Λεύης ότι εγώ είμαι αυτός που έχει προσφέρει περισσότερα. Η δική μου συμβουλή θα έβαζα δυνατή φωτιά από τη μία μεριά, χωρίς να το πολύ ανακατέψω, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με μεγάλη ένταση όμως. Μίλησε μόνο ο κύριος Κοντιζάς, που είμαι πολύ λυπημένος από αυτό, το ότι δεν μίλησαν οι υπόλοιποι δύο κριτές, και φοβερά κνευρισμένος. Επειδή σας βλέπω λίγο down, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να έχουμε αυτό το κλίμα. Όλα έχουν μία αρχή και ένα τέλος. Και έχεις ξεχωρίσει, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ δυνατός μάγειρας και μας βλέπεις έτσι, γιατί είναι πολύ στενάχωρο να βλέπουμε έναν πολύ καλό μάγειρα να φεύγει. Δεν είναι εύκολο. Το καταλαβαίνω, αλλά μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει νομίζω ότι είναι εντάξει. Κάθε ταξίδι έχει το τέλος του. Το ταξίδι είναι πολύ μεγάλο σχολείο, πολύ μεγάλος δάσκαλος. Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Πολύ μεγάλο σχολείο.
και μαγειρικά και προσωπικά για εμένα. Κατάλαβα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου, έζησα καταστάσεις τις οποίες δεν θα ζούσα κάτω από άλλες συνθήκες. Είμαι εντάξει. Αυτό.